Κάθεται και κλαίει. Τα χρυσοπράσινα μάτια της έμειναν πετρωμένα, ανοιχτά, σαν να αντίκρισε τη Μέδουσα. Το άψυχο σώμα της κοίταται στο πανάκριβο πάτωμα, πανέμορφο, ευθυτενές, σαν άγαλμα αρχαίας κόρης. Οριακά, πριν το κυριεύσει η ασχήμια μεταξύ θανάτου και απόλυτης ανυπαρξίας. Καθρεφτίζεται στη γυαλάδα του υπέρλαμπρου μάρμαρου θάσου, που σαν τα φόπλακα ρουφάει μέσα του τη σκιά της και την ψυχή της, βουβά και αμετάκλητα. Δίπλα της χρυσοπίκυλτες προσκλήσεις, γάμου και βάφτισης. Δεν πρόλαβε καν να εξηγήσει ότι θα αρνιόταν ευγενικά να πάει, ότι ήταν μια τυπική πρόσκληση από μια συνάδελφό της, ούτε να τον διαβεβαιώσει ότι μόνο αν ερχόταν και εκείνος θα πήγαινε. Της επιτέθηκε άγρια, αδυσαλέα, σαν κτίνος βγαλμένο από εφιάλτη μιας πανάρχαιας κόλασης. Πλησιάζει παραπατώντας η κορούλα της, σιγοτραγουδώντας φάλτσα ένα παιδικό τραγουδάκι. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Σήκω Ελένη, σήκω Ελένη, σήκω Ελένη. Ακούγεται δυσίωνο, σαν ένα μυρολόι του έρωτα και της ομορφιάς, βγαλμένο από τα μαύρα και άραχνα βάθη του Τάρταρου. Κάθεται κοντά στη μαμά της και παίρνει τη μια πρόσκληση στο χέρι της και την περιεργάζεται, καθώς την περιμένει μάταια να ξυπνήσει. Όμως δεν θα σηκωθεί σήμερα η μαμά της όπως άλλες φορές, δεν θα πάει στη δουλειά, δεν θα μαγειρέψει, δεν θα κρύψει τα σημάδια της, δεν θα κρύψει τα δάκρυά της. Το κινητό της τηλέφωνο έχει μείνει γερά σφιγμένο στο ξεψυχισμένο χέρι της και τώρα χτυπάει και δονείται μέσα του, σαν να πεταρίζει, σαν μια αδικοχαμένη αιώνια ψυχή σε νεκρό σώμα, παγιδευμένη. Το κοριτσάκι της χαϊδεύει το μάγουλο. «Μαμά, Νάνη, Νάνη, μαμά». Δεν θα κρατήσει τους τύπους άλλο. Δεν θα τον λυπηθεί. Θα μιλήσει και δεν θα ντραπεί. Κάποιος καλεί επίμονα και στο σταθερό. Σίγουρα κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ για αυτήν, αλλά όχι αρκετά για να είναι αδιάκριτος. Ας μαζέψει κάποιος την άλλη πρόσκληση από τα χέρια της νεκρής. Είναι κακοτυχία. Για ποιον? Μυθαλογία Ευαγγελία Παπανίκου για τους πολλοί άντρες και για τις 25 Νοεμβρίου, τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, που γιορτάζεται δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας πολλαπλώς. Μιλήστε πριν να είναι αργά για εσάς και τα παιδιά σας.